Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτήθηκαν μετά την πρόσφατη τραγωδία, μετά το έγκλημα στα Τέμπη, γιατί το κράτος και οι κυβερνήσεις που επέβαλαν με τέτοια ταχύτητα τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς καθυστέρησαν τόσο πολύ, τόσα χρόνια, στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος ασφάλειας στους σιδηροδρόμους. Γενικότερα, δεν είναι λίγοι αυτοί που δίκαια αγανακτούν, καθώς βλέπουν τις τεράστιες δυνατότητες που διαμορφώνει η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος για να ζήσουμε πολύ καλύτερα και κάνουν τη σύγκριση με τη σημερινή μας κατάσταση. Αυτοί που διαβάζουν για τα μεγάλα τεχνολογικά άλματα που διασφαλίζουν ακριβείς ιατρικές διαγνώσεις και επεμβάσεις, τη ρομποτική και την τηλεϊατρική στον χώρο της υγείας και την ίδια στιγμή βίωσαν και βιώνουν την αναβολή και την αναμονή για μήνες προγραμματισμένων χειρουργείων και αναγκαίων εξετάσεων για να μην καταρρεύσουν τα υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία, ιδιαίτερα τώρα την περίοδο της πανδημίας. Όλα τα κόμματα του συστήματος και τα φερέφωνα της άρχουσας τάξης προσπαθούν να συγκαλύψουν το μεγάλο ένοχο που εμποδίζει να αξιοποιηθούν αυτές οι τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Για να συσκοτήσουν την αλήθεια, προβάλλουν συστηματικά ένα παραπλανητικό αφήγημα που έχει δύο όψεις. Απ' τη μια, παρουσιάζουν την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο σαν έναν αντικειμενικό κίνδυνο, σαν ένοχο για τη διόγκωση της ανεργίας και τον περιορισμό των δικαιωμάτων μας. Απ' την άλλη, παρουσιάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σαν το μαγικό ραβδί που θα ανοίξει το δρόμο για την κοινωνική ευημερία και για τη φιλολαϊκή μεταμόρφωση του σημερινού απάνθρωπου συστήματος της εκμετάλλευσης και του κράτους του. Έναν εύκολο δρόμο, χωρίς ταξικούς ανατρεπτικούς αγώνες και μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις. Ιδιαίτερα ο σημερινός αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος Πιερακάκης, έχει αναλάβει μια συστηματική προπαγανδιστική εκστρατεία για να μας πείσει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συμβάλλει αποφασιστικά για να επανασχεδιαστεί το κράτος με επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη. Ακούμε για το ψηφιακό κράτος που είναι για πρώτη φορά φιλικό στον πολίτη. Ότι δεν έχει ταξικό πρόσημο ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Και τι παρουσιάζει ως απόδειξη? Την αυτονόητη βελτίωση που υπάρχει, φυσικά αφού γίνεται ψηφιακός μετασχηματισμός, για να βγάλουμε πιο γρήγορα πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, άδειες οδήγησης από τις κρατικές υπηρεσίες και να μειωθεί η μεγάλη ουρά στα ΚΕΠ. Ευτυχώς για όλους εμάς, κάθε προπαγανδιστικό αφήγημα συντρίβεται αργά ή γρήγορα στο σκληρό έδαφος της πραγματικής ζωής. Η δυνατότητα να κάνουμε πολύ γρήγορα ψηφιακή εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς δεν αλλάζει την απαράδεκτη κατάσταση της υποχρηματοδότησης, των τεράστιων ελλείψεων στα κτίρια και στη σύντηση, των υψηλών τροφίων, της ανεπάρκειας σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τα μηνύματα του 112 στο κινητό μας δεν συνοδεύτηκαν με ουσιαστική αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Μεγάλες δασικές εκτάσεις και λαϊκές περιουσίες έγιναν ξανά στάχτη από την Εύβοια και τη Μυτιλίνη μέχρι τη Θράκη στη Δαδιά. Η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι από μόνη της η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι ούτε ο κίνδυνος, ούτε η θαυματουργή λύση για τα προβλήματά μας. Το ζήτημα είναι ποιος και για ποια συμφέροντα καθορίζει την ανάπτυξη, τον προσανατολισμό και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, όχι μόνο την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται οι επιλογές της ανθρώπινης νοημοσύνης και τα εκάστονται ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί. Για όποιον εξακολουθεί να πιστεύει τον κυβερνητικό μύθο ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους του κεφάλαιου μπορεί να καταργήσει τους ταξικούς φραγμούς και να ανοίξει τον δρόμο στη λαϊκή ευημερία,
Το παράδειγμα της υγείας είναι σίγουρα πολύ αποκαλυπτικό. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι όλοι μπορούμε να κλείσουμε πλέον εξίσου εύκολα, ψηφιακά, το ραντεβού μας για τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις. Πράγματι, γίναμε έτσι όλοι ίσοι στην πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες? Δεν χρειαζόμαστε ειδικές γνώσεις για να απαντήσουμε. Ολοκληρωμένες εξετάσεις γρήγορα και άνετα θα κάνει και πάλι μόνο αυτός που μπορεί να πληρώσει. Τι διαφημίζει επίσης η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ? Την ψηφιακή άειλη συνταγογράφηση και την ψηφιακή κάρτα υγείας. Πράγματι, αυτός ο εξυγχρονισμός μπορεί θεωρητικά να συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Βοηθά, για παράδειγμα, το γιατρό να ανατρέξει γρήγορα στο ιστορικό του ασθενούς και να προβλέψει την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει η χορήγηση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου σε κάποιον που υποφέρει από διαφορετικά νοσήματα. Πώς αξιοποιείται όμως σήμερα η δυνατότητα αυτή από το κράτος του κεφάλαιου? Αξιοποιείται για τη συγκράτηση και την περικοπή αναγκαίων κρατικών δαπανών για την υγεία και τα φάρμακα, για να διασφαλιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα που απαιτεί η άρχουσα τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ο αρμόδιος υπουργός αρέσκεται να δηλώνει πως δεν μπορείς να διαχειριστείς ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, ας δούμε τι αποδεικνύουν, τι δείχνουν οι επίσημες μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό, 35% των συνολικών ετήσιων δαπανών υγείας, καταβάλλεται απευθείας από τα νοικοκυριά, πέρα από τη φορά αφέμαξή τους για τον δημόσιο τομέα, και πως η Ελλάδα είναι στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη σε μη καλυπτόμενες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης και στους χρόνους αναμονής για ιατρικές εξετάσεις. Το παράδειγμα της υγείας βοηθά να καταλάβουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί, ούτε έχει στόχο, να αλλάξει την αποστολή, τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους μέσα στο οποίο εφαρμόζεται. Όλες οι λειτουργίες του σημερινού κράτους, του κράτους της δικτατορίας του κεφαλαίου, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των εγχώριων ομίλων, θωρακίζουν τη σταθερότητα του συστήματος της εκμετάλλευσης. Αυτή τη δεδομένη αποστολή του κράτους υπηρετεί σήμερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης. Με βάση αυτούς τους αντιλαϊκούς στόχους καθορίζονται οι αρχές ανάπτυξης και οι τεχνολογίες υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ας σκεφτούμε ποιους στόχους υπηρετεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομικής λειτουργίας του αστικού κράτους. Υπηρετεί την οικονομική πολιτική που παίρνει συνεχώς από το λαό, κλέβει με όλους τους τρόπους το λαϊκό εισόδημα για να δώσει, να στηρίξει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων ομίλων. Υπηρετεί την πολιτική που διαμορφώνει ματωμένα πλεονάσματα με το πετσόκομα μισθών και συντάξεων, τη φοραφέμαξη του λαού και την ισοπαίδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Υπηρετεί την πολιτική που οδηγεί σε συνεχή αύξηση των άδικων έμεσων φόρων που πληρώνουμε όλοι εμείς. Και απ' την άλλη υπηρετεί την πολιτική που διασφαλίζει οι όμιλοι να καταβάλουν λιγότερο από το 5% των ετήσιων φορολογικών εσόδων και να λαμβάνουν ένα πακτολό κρατική στήριξη των επενδύσεών τους. Μόνο το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα περιλαμβάνει επενδύσεις που μπορούν να φτάσουν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τον ίδιο τον ψηφιακό μετασχηματισμό προβλέπονται έργα 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν ήδη δημοπρατηθεί 220 έργα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχουν δοθεί 700 εκατομμύρια ευρώ ήδη σε ΣΔΙΤ. Ποιοι έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για αυτή την πολιτική? Μια χούφτα όμιλοι σε κάθε κλάδο της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η Αμερικανική όμιλη, η Google, η Amazon, η Microsoft, η Cisco, που δημιουργούν ψηφιακά και τεχνολογικά κέντρα στη χώρα μας. Με 5% ίδια κεφάλαια εντάσσονται άμεσα στους προνομιακούς όρους που προβλέπει ο νόμος του 2021 για τις στρατηγικές επενδύσεις τους.
Το κράτος δεσμεύεται να τους παράσχει και να αναβαθμίσει την αναγκαία υποδομή που αφορά την ίδρυυση, τις συνδέσεις, την οδοποιία, την αποχέτευση. Και ταυτόχρονα αποκτούν πρόσβαση και έλεγχο στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και στην παραγωγή μεταδεδομένων για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι περιβόητες επενδύσεις των ομίλων αφορούν τα έργα υποδομής που τους αναθέτει το ίδιο το κράτος. Και φυσικά αυτή η πολιτική δεν ξεκίνησε τώρα με τη σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την υλοποιούν σταθερά όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας. Και θα συνεχίσουν να την υλοποιούν την επόμενη μέρα με βάση τις δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης, με βάση τις συστάσεις του ΟΣΑ για νέα ματωμένα πλεονάσματα για να κατακτήσει η άρχουσα τάξη την περιβόητη επενδυτική βαθμίδα. Με δεδομένη αυτή την κατεύθυνση φορολογικής πολιτικής, η κυβέρνηση προωθεί τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ψηφιακή καταγραφή των τιμολογίων των επιχειρήσεων μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData. Ενοποιεί όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα της εφορίας και αναβαθμίζει το TaxisNet. Έχουμε πλέον το ψηφιακό εφοριακό. Διαφημίζει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των φορολογικών δηλώσεων. Και μας εξηγεί ότι θα ωφεληθούμε όλοι από την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη μείωση της ταλαιπωρίας στις φορολογικές υποθέσεις. Όμως ποια φοροδιαφυγή στοχεύει να περιορίσει η κυβέρνηση και το κράτος? Των μεγάλων ομίλων? Μα αυτοί έχουν ήδη νόμιμες, προκλητικές, γιγαντιές φοροελαφρύνσεις, μπορούν να έχουν offshore και να μετακινούν νόμιμα τα κεφάλαιά τους σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικά της Ευρώπης. Μήπως θα εντοπίσει το MyData το λαθρεμπόριο καυσίμων, όπλων και ναρκωτικών? Ξέρουμε όλη την απάντηση. Για να μην μας μείνει απορία και να μιλήσουμε πάλι με νούμερα, η ΑΔΕ, η αρμόδια αρχή, μας έδωσε πρόσφατα στοιχεία. Χάρη στον ψηφιακό έλεγχο, ο οποίος εντοπίζει εύκολα τις αποκλίσεις από το μέσο όρο, εντόπισε από το 1.000.000 ψηφιακά εγγεγραμμένων επιχειρήσεων και αυταπασχολούμενων 240.000 που κάνουν ελλιπείς δηλώσεις και κρύβουν κάποια από τα έσοδά τους. Ένα μεγάλο μέρος τους είναι μικρές επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενοι που οδηγούνται στην οικονομική ασφυξία από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τον ανελαίητο ανταγωνισμό. Επιχειρήσεις για τις οποίες αυξάνει ο κίνδυνος να βάλουν μελλοντικά λουκέτο. Και αυτή η πολιτική δεν είναι τυχαία. Αποτελεί την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αυξηθεί το μέγεθος των επιχειρήσεων με συγχωνεύσεις και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Να συνεχίσουν οι τράπεζες και το κράτος να παίρνουν ό,τι μπορούν από τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, χωρίς να έχουμε μεγάλους κλειδονισμούς από μαζικά απότομα λουκέτα. Γιατί τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες μεγάλες δυνατότητες που γεννά για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση η πληροφορική, η ψηφιακή τεχνολογία, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα χελιδόνια του σοσιαλισμού. Τώρα δεν υπάρχουν πια μια σειρά τεχνική και επιστημονική περιορισμοί που περιόριζαν τις δυνατότητες του κεντρικού σχεδιασμού, τις δυνατότητες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη Ρωσία του 17 και στη Σοβιετική Ένωση του 30. Τώρα έχει αυξηθεί σημαντικά ο βαθμός κοινωνικοποίησης της εργασίας και αυτοματοποίησης της παραγωγής. Σκεφτείτε τις νέες δυνατότητες που έχουμε σήμερα να αυξήσουμε τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας, αν πάψει να αποτελεί το καπιταλιστικό κέρδος το κριτήριο των αποφάσεων στην οικονομία. Σκεφτείτε τις νέες δυνατότητες να αναβαθμίσουμε το γενικό μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων και το δημιουργικό περιεχόμενο της εργασίας τους. Τις δυνατότητες να παίζουν καθημερινά ενεργό ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Σκεφτείτε τις τεχνολογικές δυνατότητες του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού για γρήγορη συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, ώστε να λαμβάνει γρήγορα βέλτιστες αποφάσεις σε σύνθετα προβλήματα.
Σκεφτείτε τις δυνατότητες της διεπιστημονικής έρευνας να προβλέπει έγκαιρα μελλοντικές ανάγκες και να αναπτύσσει γρήγορα τεχνολογικές εφαρμογές, αφού θα απαλλαγεί από τα δεσμά και τα στεγανά που επιβάλλει σήμερα ο ανταγωνισμός των ομίλων. Σκεφτείτε τις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, της πληροφορικής και των ρομπότ για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης των υπηρεσιών υγείας. Τις δυνατότητες διασύνδεσης και συντονισμού των παραγωγικών μονάδων, αφού το αντίστοιχο My Data του σοσιαλισμού δεν θα συνδέει επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τα κέρδη και τα μερίδια αγοράς και δεν θα προσπαθούν να φοροδιαφύγουν από το κράτος. Σκεφτείτε τις δυνατότητες για αυτόματη πρόβλεψη βλαβών και αυτόματη παραγγελία ανταλλακτικών. Σκεφτείτε πάνω απ' όλα τις υλικές δυνατότητες για γρήγορη εξάλληψη κάθε μορφής ατομικής και ομαδικής ιδιοκτησίας. Αυτό το δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού προς όφελος των λαϊκών αναγκών φωτίζει, φίλες και φίλοι, με το ανατρεπτικό του πρόγραμμα το ΚΚΕ. Και φυσικά δεν αναμένουμε να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση που θα ανοίξει το δρόμο της ανατροπής του βάρβαρου συστήματος της εκμετάλλευσης. Είμαστε σήμερα μπροστά στον αγώνα για να μειωθεί ο χρόνος εργασίας για 35ωρο πενθήμερο 7ωρο, για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, για να καταργηθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Είμαστε μπροστά στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γεννά ενεργειακή και ψηφιακή φτώχεια. Δίνουμε τη μάχη για ασφαλείς, γρήγορες και φθηνές επικοινωνίες και μεταφορές. Παλεύουμε για να καταργηθεί το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει το προληπτικό ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των πολιτών. Φίλες και φίλοι, σήμερα που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ζήσουμε πολύ καλύτερα, δεν έχουμε κανένα λόγο να παγιδευτούμε και να διαλέξουμε με ποιον θα χάσουμε τα λιγότερα την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να διαλέξουμε ξανά αν θα χάσουμε για άλλη μια φορά εμείς με τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ για να θησαυρίσει και πάλι το μεγάλο κεφάλαιο. Μπορούμε και πρέπει να καταδικάσουμε όλους τους ενόχους που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και για αυτά που μας ετοιμάζουν. Μπορεί και πρέπει να πάρουμε θέση μάχης δίπλα στο ΚΚΕ, να ενισχύσουμε το ΚΚΕ παντού, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στην εκλογική μάχη. Να υπάρξει πιο δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, μπροστά στα δύσκολα, μπροστά στην επόμενη κρίση που έρχεται. Μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε για να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Καλή δύναμη, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι.